Ευάλωτα είναι τα περισσότερα κτίρια στην Πάτρα σε περίπτωση σεισμού. Το 80% των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, χρήζουν άμεσα μέτρα αντισεισμικής ενίσχυσης και προστασίας, καθώς η κατασκευή τους είναι πρώτου 1985, πριν δηλαδή του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού. Αυτά τονίστηκαν μεταξύ άλλων στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην αγορά Αργύρη με θέμα την αντισεισμική θωράκιση της πόλης, προφανώς με αφορμή τον μεγάλο σεισμό του Ιωνίου που συγκλώνησε τη Ζάκυνθο. Ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας σημείωσε ότι στην Πάτρα μέτρα ουσιαστικά για την αντισεισμική της θωράκιση δεν έχουν υλοποιηθεί από καμία κυβέρνηση, γιατί αυτά τα έργα δεν αποφέρουν κέρδη στα μεγάλα επενδυτικά συμφέροντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας επανέλεγχος όλων των δημόσιων κτηρίων. Στα σχολεία, στα νοσοκομεία, σε εργασιακούς χώρους και βεβαίως και σε επαγγελματικούς χώρους και κυρία στην κατοικία και στις εργατικές κατοικίες. Μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν και εκπρόσωποι, των εργατικών κατοικιών, των συμπολιτών όμως που μένουν εκεί και εξέφρασαν την ανησυχία τους και αυτοί για τις εργατικές κατοικίες αυτές και ζητούν βεβαίως αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, να προχωρήσει τον έλεγχο αυτών των εργατικών κατοικιών. Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον κύριο Πλέσσα, στα δημοτικά κτίρια και κυρίως στα σχολεία, καταβάλει προσπάθειες όπου υπάρχει πρόβλημα να το αποκαταστήσει. Όμως, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από το Δήμο, ούτε από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Θα πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να υπάρχει χρηματοδότηση, κονδύλια και προσλήψεις στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Λέγαμε χαρακτηριστικά την άλλη φορά ότι έχουμε 35.000 ανέργους στην πόλη μας. Μεταξύ των οποίων χιλιάδες είναι και οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες και οι οικοδόμοι. Αν υπήρχαν προσλήψεις στις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, φανταστείτε και τι προσωπικό θα εργάζεται εδώ. Με συγχωρείτε. Και βέβαια θα επιτελούσε ένα έργο αυτό το προσωπικό στην κατεύθυνση αυτή που λέμε της πρόληψης. Διότι ο σεισμός είναι ένα απόφευκτο φαινόμενο, όπως η πλημμύρα, όπως η πυρκαγιά. Και εδώ βιώνουμε μια τρομακτική αντίφαση. Να γνωρίζουμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο σεισμός και από την άλλη μεριά η πολιτεία να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έχει κάνει αυτούς τους ελέγχους και να έχει βέβαια αποκαταστήσει όπου είναι τα προβλήματα υπάρχουν και βέβαια να ενισχυθούν με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, κ. Βασίλης Αϊβαλής, τόνισε από την πλευρά του ότι θα πρέπει η πολιτεία να δώσει φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να προβούν σε ενέργειες αντισεισμικής θωράκισης των κτηρίων τους. Το θέμα είναι να προβούμε σε άμεσες ενέργειες πρόληψης και προληπτικής θωράκισης, αντισεισμικής θωράκισης των κτηρίων μας. Πώς θα γίνει αυτό και γιατί όλο λέμε και γιατί δεν γίνεται. Επί της ουσίας δεν γίνεται για ένα και μοναδικό λόγο. Δεν γίνεται διότι το κόστος για να προβούμε σε τέτοιες δράσεις αντισεισμικής θωράκισης των κτηρίων μας κατά βάση δεν είναι μικρό, πρώτον. Και δεύτερον, δεν χρηματοδοτείται. Δεν χρηματοδοτείται από την κοινότητα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας έχει εδώ και καιρό προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με πάνω από 150 μηχανικούς, το οποίο είναι σε θέση να βοηθήσει όλα τα κλιμάκια των Δήμων και της Περιφέρειας, έτσι ώστε σε οποιοδήποτε σεισμικό γεγονός να είναι εκείνη την ώρα στο πεδίο. Παράλληλα, ζήτησε την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου που είχε ξεκινήσει το 2002 με 2003 για όλα τα δημόσια κτίρια, όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά για όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την επικυρωποίηση και επέκταση σε όλο το Δήμο της μικροζωνικής μελέτης που είχε γίνει για το κέντρο της πόλης το 1998 με 1999 και η οποία δείχνει ποιες περιοχές της πόλης είναι περισσότερο ευαίσθητες σε σεισμικά φαινόμενα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Πατρέων που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος, αλλά και όποιος άλλος Δήμος της περιοχής μας επιθυμεί. Και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προφανώς με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, η οποία προγραμματική σύμβαση αυτή θα έχει συγκεκριμένο αντικείμενο. Την ολοκλήρωση των πρωτοβάθμιων ελέγχων οι οποίοι είχαν γίνει, την επικαιροποίησή τους, έτσι ώστε να έχουμε πλήρως αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Κατόπιν επιλογής της αυτοδιοίκησης, δημιουργία δευτεροβάθμιων ελέγχων σε όποια κτίρια κριθεί απαραίτητο, με τη δυνατότητα που έχει το ΤΕΕ αυτή τη στιγμή να εφαρμόσει τους πιο επικαιροποιημένους, τις πιο επικαιροποιημένες μεθοδολογίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε έγκριση ακόμα από τον ΟΑΣΠ.
Τέλος, ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής πρότεινε ότι θα πρέπει να προβούν με κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Δήμου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να μεταδώσουν στους μαθητές για το πώς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε ένα σεισμικό γεγονός.